Σας κούρασα τα τέμπη, κύριε οικονόμου. Γιατί μιλάτε συνέχεια για τα τέμπη? Δηλαδή, άμα πέσει ένα αεροπλάνο, θα μιλάτε συνέχεια για την πτώση του αεροπλάνου? Δεν προχωράει η ζωή, είπε ο Υφυπουργός Μεταφορών μιλώντας στο Κόντρα. Η ζωή για τους συγγενείς και φίλους δεν προχωρά. Θα προχωρήσει μόνο αφού πρώτα μπουν στη φυλακή οι υπαίτιοι. Η ζωή θα προχωρήσει μόνο όταν τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την έλλειψη των συστημάτων ασφάλειας που ακόμη δεν λειτουργούν, για την κακοσχεδιασμένη ιδιωτικοποίηση, για την μαύρη τρύπα στην απορρόφηση κονδυλίων χωρίς να παράγεται έργο. Η ζωή θα προχωρήσει όταν αποκαλυφθεί η συγκάλυψη, η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, η ασυλία, η εξαγορά συνειδήσεων, η εξαγορά ακόμη και των ονείρων των παιδιών μας. Ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών ισχυρίστηκε ότι οι μηχανοδηγοί λένε μεγάλα ψέματα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Δεν μπορεί ένα τραγικό περιστατικό να είναι άλοθη για να μην γίνεται τίποτα ή δικαιολογία για κάποιους να ακυρώνουν το μέσο αυτό. Ακυρώνουν το μέσο ενώ τρώνε ψωμί από το σιδηρόδρομο, είπε χαρακτηριστικά. Ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Υπενθυμίζεται ότι αυτά ήταν τα λόγια του τέως Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή λίγες μόλις ημέρες πριν την τραγωδία στα Τέμπη από το Βήμα της Βουλής, τότε που έβαζαν στα συρτάρια τα εξώδικα των μηχανοδηγών που έκαναν λόγο για την άμεση αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής.